Σε τεντωμένο σκηνή κινείται η φετινή τουριστική σεζόν για την Κρήτη, με τον κορονοϊό να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για το τι μέλη γενέστε. Οι τουριστικοί παράγοντες φαίνονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για τον Αύγουστο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, οι οποίες στηρίζονται στις δεδομένες συνθήκες, ο επόμενος μήνας θα βρει το νησί με περισσότερες κρατήσεις. Ωστόσο, ακόμα ο τουρισμός κινείται σε άγνωστα νερά. Σιγά σιγά αρχίζουν και έρχονται κρατήσεις. Εάν είμαστε τυχεροί και δεν έχουμε κανένα πισωγύρισμα, θα επιβεβαιωθεί και ότι ο Αύγουστος θα είναι Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος Μάιο-Ιούνιος και ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, και ο Οκτώβριος να είναι Απρίλιος, καλός Απρίλιος. Το γεγονός ότι η Κρήτη έχει λίγα κρούσματα είναι θετικός ιονός για να έρθουν κι άλλοι τουρίστες στο νησί και να μην προχωρήσουν σε ακυρώσεις, όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη βαριά βιομηχανία του νησιού, η οποία νοσεί εξαιτίας της πανδημίας. Παράλληλα, ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, σε συνέντευξή του, δήλωσε πως όσον αφορά την πληρότητα, μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητική για τα δεδομένα και το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, δηλαδή λίγες ημέρες μετά το άνοιγμα. Από περιοχή σε περιοχή οι αριθμοί διαφέρουν. Είμαι αισιόδοξος μεσοπρόθεσμα, διότι βλέπω ήδη την πίεση από τρίτες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ρωσία, για να ανοίξουμε και σε αυτές. Η φετινή χρονιά είναι μία επένδυση για το μέλλον, για τις μελλοντικές χρονιές. Προτιμούμε τα προσεκτικά βήματα με κάποιους περιορισμούς και όχι τη χαλάρωση, ώστε να ωφεληθούμε ακόμα περισσότερο μελλοντικά. Μέχρι τώρα δείχνει ότι αυτοί που έρχονται έχουν μειωμένα φορτία από την πανδημία, δεν έχουμε αρκετά κρούσματα. Οι Βρετανοί που τόσο, ας πούμε, μας ανησυχούσαν, οι 2.500 περίπου των πρώτων ημερών ήταν όλοι αρνητικοί. Πάντως η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί να βοηθήσει στην τόνωση της οικονομίας του νησιού, παρά το γεγονός ότι οι εικόνες από τουριστικές περιοχές της Κρήτης είναι απογοητευτικές στα μέσα Ιουλίου. Τα πράγματα δεν είναι καλά, το γνωρίζουμε και από την υπόλοιπη Κρήτη, το γνωρίζουμε και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι αυστηρά και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι κάτι που αναγκάζει και τον κόσμο να περιορίσει τις μετακινήσεις του. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, η πόλη είναι ανοιχτή, αλλά η προσέλευση επισκεπτών γηγενών και αλλοδαπών είναι μικρή. Στην περιοχή μας αυτή την περίοδο έχει εμφανιστεί μια κίνηση τουριστική που είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή εμείς είδαμε τουλάχιστον τις περιοχές στη δική μας, όπως είναι τα Μάταλα, τα οποία είναι το πιο δυναμικό κομμάτι τουριστικά όσον αφορά τους ξένους, αλλά και στο Καλαμάκι, αμέσως μετά που ανοίξαν τα αεροδρόμια, να υπάρχει μια κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει κάποιες μονάδες, δειλά-δειλά, με περιορισμένη προφανώς πληρότητα. Και αντίστοιχα κάποιες επιχειρήσεις. Εμείς ως Δήμος έχουμε κάνει όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζεται σε παραλίες, ένα βαγό σώστες. Ωστόσο, οι τουριστικοί παράγοντες της Κρήτης δηλώνουν δυσαρεστημένοι για τον τρόπο διαχείρισης των ξενοδοχείων COVID, αλλά και για το πώς γίνονται τα τεστ στα αεροδρόμια. Τα ξενοδοχεία COVID, έτσι όπως έχουν βρεθεί, έτσι όπως έχουν οργανωθεί, μας βρίσκει δυσαρεστημένους και εμάς και τους πελάτες μας. Επίσης είμαστε δυσαρεστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι του καλού αυτού μέτρου του PLF, αλλά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.